με όλες τις αντιδράσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τις έχετε παρακολουθήσει κι εσείς, ότι με τη μορφή που έχει η ΔΕΙΑΘ τώρα και μέχρι τη συνένωση που έγινε και το άπλωμα σε όλες τις δημοτικές ενότητες, στην επέκτασή της δηλαδή, να το πω έτσι, από την αρχή φαινόταν ότι θα υπάρχουν προβλήματα, τα οποία προβλήματα πάνε να κληρονομήσουν τώρα τα χωριά, οι δημοτικές ενότητες που είχε η ΘΥΒΑ. Έχουμε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλες τις παρατάξεις βασικά της αντιπολίτευσης και στον Δήμαρχο, να κάνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο μόνο με αυτό το θέμα, το οποίο καίει όλη τη ΘΥΒΑ. Προφανώς τώρα. Και δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Περιμένουμε τουλάχιστον τις επόμενες μέρες ή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή στον επόμενο μήνα να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθούν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν το Δήμο. Γιατί η ΔΕΙΑΘ είναι ένα μεγάλο σπυρί στο Δήμο Θηβαίων. Οι διακανονισμοί που γίνονται από τη ΔΕΙΑΘ νομίζω ότι είναι, επειδή έχουν μεγάλες, πώς το λένε, μεγάλες δόσεις. 12, 24 δόσεις και 30 για ποσά άνω των 3.000 ευρώ. Πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να ανταπεξέλθει πάνω σε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα στη ΔΕΙΑΘ. Δεν είναι κατά πόσο ο πολίτης θα πληρώσει. Ας πληρώσει ο πολίτης. Υπάρχουν σημεία στον Δήμο, στα Βάγια ας πούμε, στο χωριό μου, που το πρόβλημα του νερού συνεχίζεται. Εγώ θυμάμαι από μικρός που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση και το Δήμο, τον πρώην Δήμο Βαγίων, συνέχεια προβλήματα με το νερό. Και το καλοκαίρι και το χειμώνα ακόμα, πολλές διακοπές, η ποιότητα του νερού δεν είναι καλή. Άρα λοιπόν, αν η ΔΕΙΑΘ αντικαταστήσει όλο αυτό, έργα, ναι, μιλάτε εσείς, αν δεν έχει πρόβλημα, τηρεί το κριτήριο της ανταποκριτικότητας. Δεν έχει πρόβλημα ο κάθε πολίτης να πληρώσει το νερό, αρκεί να είναι καλό και να το έχει όλη τη διάρκεια της ημέρας και όλες τις εβδομάδες. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αν υπολογίσετε πόσο νερό πληρώνει η κάθε οικογένεια ή το κάθε άτομο την ημέρα με τα εμφιαλωμένα που αγοράζει, με αυτά που αγοράζει για το σπίτι, υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό το οποίο έπρεπε η ΔΕΙΑΘ να είχε για τους πολίτες. Εμείς έχουμε διαφωνήσει με αυτό. Και έχουμε ζητήσει να μην τιμολογηθούν και τα προηγούμενα έτη. Βέβαια, αυτό που και για άλλα θέματα ακούμε είναι ότι αυτό είναι λαϊκισμός. Ωστόσο, δεν γίνεται αν εγώ χρωστάω, το δημόσιο μου χρωστάει ή ο Δήμος μου χρωστάει στα δύο χρόνια να παραγράφεται η απέτησή μου, ενώ αν είμαστε ανάποδα και ο πολίτης χρωστάει στο δημόσιο, να πηγαίνουμε στα πέντε χρόνια. Γιατί τη στιγμή που βεβαιώνονται εντός της πενταετίας, με βάση το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, υποτίθεται ότι νόμιμα μπορεί, όχι υποτίθεται, νόμιμα μπορεί να τα ζητήσει. Αλλά σε αυτή την περίοδο δεν νοείται. Και σε κάθε περίοδο, αλλά πόσο μάλλον σήμερα, να πηγαίνει και να ζητάει με δική του ευθύνη τα λεφτά 4 ετών. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς λοιπόν ότι και αυτό γίνεται ίσως την τελευταία στιγμή, γιατί στην πενταετία, το 2023, δεχομένως θα διεκδικούσαν την παραγραφή των οφειλών τους, έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Τι γίνεται από εδώ και πέρα όμως, τι μπορείτε να προτείνετε εσείς ως Λαϊκή Συσπήρωση, ποια μπορεί να είναι η λύση κυρίων και των καταναλωτών. Το έχουμε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορούμε να το επαναφέρουμε. Βέβαια, είναι στην κρίση και των υπολείπων παρατάξεων. Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορούν να διεκδικηθούν τέτοια ποσά. Έτσι, τέτοια ποσά και χωρίς, ξαναλέω, την ευθύνη του κόσμου. Είναι απαράδεκτο, να το πω έτσι, με μια κουβέντα.